μενούν υγιέ, μακάρι οι ακούοντες το Λόγον του Θεού και φυλάσσοντες Αυτόν. Αδερφοί μου, κατά την θείαν και γεράν ακολουθίαν των παρακλήσεων της Πανηγίας μας, η Εκκλησία μας όρισε, όπως ανακοινώσκονται δύο ευαγγελικές περικοπές από τον Ευαγγελιστή Λουκάν. Στην μία παράκληση φανερώνεται η Παναγία μας αναβαίνουσα εις την ορεινή ή να ασπαστεί, δηλαδή να χαιρετήσει την Ελισάβετ, η οποία ήταν θεία της. Και η Ελισάβετ ήταν η γηνή του Ζαχαρίου, ο οποίος Ζαχαρίας και Ελισάβετ εγέννησαν τον Ιωάννη τον Πρόδρομον. Όταν ανέβη στην ορεινή η Παναγία μας από την Ναζαρέτ για να χαιρετήσει την θεία της και προσήγγισε εις αυτήν και εχαιρέτησε με σεβασμόν το πρόσωπο της Ελισάβετ, τη στιγμή εκείνη μέσα στα σπλάχνα της Ελισάβετ εσκύρτησε το βρέφος το οποίο είχε και ήταν έγκυος και επλήστη πνεύματος Αγίου η Ελισάβετ, λέγει. Τη στιγμή εκείνη κατήλθε πνεύμα Άγιον από τους ουρανούς και εσκήνωσε εις την Ελισάβετ και άνοιξε το στόμα της και είπε: «Πώς εγένετο σε με την αμαρτωλόν γυναίκα», λέγει, «να έρθει η μητέρα του Θεού μου σε μένα». Δογματικό το σημείο τούτο, αδερφοί μου, αναγνωρίζουσα την Παναγία μας ως Θεοτόκον. Το χωρίον τούτο είναι δυνατό διότι προσδιορίζει πλέον ποια ήταν η Παναγία μας. Και εκείνη τη στιγμή διημήφθη μεταξύ της Παναγίας και της Ελισάβετ στιχομηθεία. Ομίλησε η Παναγία μας, ομίλησε η Ελισάβετ και ίνιξε η Παναγία μας στο στόμα της και ομίλησε στη θεία της και της είπε: «Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον και εγαλίασε το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου. Η ψυχή μου μεγαλύνει», λέγει, «τον Θεόν μου, ο οποίος είναι ο σωτήρας μου, και μεγαλύνει η ψυχή μου συνεχώς τον Κύριόν μου, διότι», λέγει, «επέβλεψεν επί την ταπείνωση της δούλης αυτού». Τους λόγους τούτους της Παναγίας μας, αδερφοί μου, η Εκκλησία μας τους μετέφερε εις τον όρθρον εκάστης Θείας Λειτουργίας. Εις εκάστην Θεία Λειτουργία επαναλαμβάνει η Εκκλησία μας τους λόγους τούτους της Παναγίας μας και ο ιερεύς θυμιά των λαών των πιστών, ο οποίος παρευρίσκεται στη Θεία Λειτουργία και υμνεί την Παναγία μας. Στην δευτέραν παράκληση παρουσιάζεται ο Κύριος μας, ο οποίος φιλοξενείται εις ένα σπίτι φιλικό. Είχε και ο Θεός μας ανάγκη να έβρει παρηγορία από κάπου και δεν επεσκέπτεται πολλάς οικίας. Επεσκέπτετο οικίας τας οποίας εγνώριζεν ότι των ηγάπων των εσέβοντο των
ευλαβούν το ως Θεόν και η οικία αυτή ή το του Σίμωνος του Λεπρού, ο οποίος είχε 3 παιδιά, την Μάρθαν, την Μαρίαν και τον Λάζαρο. Και σε αυτό το σπίτι έβρισκε παρηγορία ο Χριστός μας, όπως και σήμερα η λειτουργή του Θεού εις κάποιαν οικίαν η οποία ευλαβείται τον Θεόν, σέβεται τους ιερείς, επισκέπτονται για να αναπαυθούν είτε να έβρουν περιβάλλον φιλικό και αγαπημένο. Δεν πηγαίνουν σε όλα τα σπίτια οι ιερείς, όπως και ο Κύριος μας δεν επισκέπτεται όλα στα οικία. Έτσι και οι ιερείς, οι λειτουργοί του Θεού, πηγαίνουν σε σπίτια ευλαβών ανθρώπων, οι οποίοι τους αγαπούν και τους σέβονται. Επισκέφθη λοιπόν ο Κύριος μας το σπίτι αυτό, το φιλόξενο του Σίμωνος του Λεπρού, και εκεί εκάθισεν για να αναπαυθεί, αλλά ουδέποτε σταμάτησε ο Κύριος μας να διδάσκει. Δεν εκάθετο ο Κύριος μας να κουτσομπολεύει όπως κουτσομπολεύομεν εμείς περί ανέμων και υδάτων. Όπου εκάθετο και όπου εκινείται ο Κύριος μας, το στόμα του ομιλούσεν δια την βασιλείαν των ουρανών, δια την μετάνοιαν του ανθρώπου. Και στο σπίτι τώρα μόλις εκάθισεν, γίνεται η εξής διαδικασία. Η Μάρθα με την Μαρία είναι νοικοκυρές. Ο Κύριος μας με τους μαθητάς του κουρασμένος, πεινασμένος, διψασμένος. Και γίνεται στο σπίτι προετοιμασία για να ετοιμάσουν ολίγων φαγητών για το διδάσκαλο. Από τα 2 αδερφά, στη Μάρθα και τη Μαρία, παρακολουθούμε να γίνεται διαχωρισμός όπως διαχωρίζονται σήμερα οι άνθρωποι. Η Μάρθα μεριμνά πώς να φιλοξενήσει τον Χριστόν, να ετοιμάσει φαγητό πιο καλύτερο για να δώσει ευχαρίστηση στον διδάσκαλο. Εκεί όμως ένα άλλο μυστικό εκτιλήσεται. Η Μαρία δεν την ενδιαφέρει το τι θα κάνει η Μάρθα. Κάθεται και βλέπει το διδάσκαλο στο στόμα και στα μάτια. Γιατί? Διότι εκείνος ήρχεσε να διδάσκει, να ομιλεί. Και η Μαρία δεν φεύγει τους οφθαλμούς της από τον γλυκύτατον Ιησού. Δεν ομιλεί άνθρωπος, ούτε άγγελος. Ομιλεί Θεός. Δυνάμεθα, αδερφοί μου, να φανταστούμε την γλυκύτητα του Λόγου του Κυρίου μας. Δυνάμεθα να φανταστούμε, αδερφοί μου, ποια θεϊκή χάρη εξήρχεται από το στόμα του Κυρίου. Και σε μία στιγμή κόπου, όπου η Μάρθα έτρεχε για να ετοιμάσει το φαγητό για τον διδάσκαλο, αγαναχτεί κατά κάποιον τρόπο και ως φιλικό πρόσωπο αποτείνεται στον διδάσκαλο με οικειότητα πολύ και του λέγει: «Κύριε», του λέγει, «δεν σε μέλει καθόλου», του λέγει, «δεν σε ενδιαφέρει τίποτα», του λέγει, «ότι η αδερφή μου με εγκατέλειπε μόνη μου για να ετοιμάσω το τραπέζι». Και ο Κύριος μας εκείνη τη στιγμή άνοιξε το θεϊκό του στόμα και της λέγει: «Μάρθα, Μάρθα», της λέγει, «μεριμνάς και τυρβάζει περί πολλά, ενώς δε στη χρία». «Εσύ αγωνίζεσαι», λέγει, «αγωνίζεσαι για να ειδείς
αυτά τα ειδικά πράγματα. Δεν σε ενδιαφέρει κάτι άλλο πιο σοβαρό. Και αυτό δεν είναι τίποτε άλλο, ημι μόνον η βασιλεία των ουρανών. Η τροφή η πνευματική, όχι η υλική. Δι' αυτό η Μαρία την αγαθήν μερίδαν εξελέξεται. Εσύ διάλεξες την πρόσκαιρον μερίδαν, της λέγει την φθυρωμένη και αφανιζωμένη. Η δε Μαρία λέγει εξελέξε το εκείνο που μένει αιώνια. Εις τους λόγους αυτούς του Κυρίου μας ακούστε μία φωνή από τον κόσμο, ο οποίος είχε κατακλείσει το σπίτι, μία φωνή από τον όχλον εκείνον, και ήτο γυναικεία φωνή. Μακαρία του λέγει η κοιλία η βαστά σας άσε και μαστίου σε φύλα σας. Μακαρισμένη λέγει είναι η κοιλία που σε κράτησε για να σε γεννήσει και το γάλα που έφαγες από το στήθος της μητέρας εκείνης που σε εγέννησε. Είναι το επενετικός ο λόγος αδερφοί μου, αλλά θα παρακολουθήσουμε τον Κύριό μας μήπως υπερηφανεύθει, όπως παθαίνουμε εμείς οι άνθρωποι που ζητούμε επιμόνως από τους ανθρώπους να μας επαινούν για να υπερυψώνουμε τον εαυτό μας ως η κέντρος του Λιβάνου. Μήπως εκείνη τη στιγμή τα εδέχθη ο Κύριός μας αυτά τα λόγια τα επενετικά και εγέλασε, ικανοποιήθη, ύψωσε τον εαυτό του? Όχι, ο Κύριός μας είναι παράδειγμα ταπεινώσεως. Ο Κύριός μας δεν θέλει επένους, θέλει πράξη, δεν θέλει λόγους, θέλει έργα. Δεν θέλει από τους ανθρώπους χειροκροτήματα όπως εμείς οι μάταιοι άνθρωποι. Θέλει οπαδούς γνησίους. Δεν θέλει να τον επαινούν οι άνθρωποι, αλλά να ακούν τους λόγους του. Και όχι να τους ακούν, να τους εφαρμόζουν. Και εκείνη τη στιγμή αποτινόμενος προς την άγνωστον εκείνη γυναίκα εκ του πλήθους, της λέγει «Μενούνιγε, αληθώς της είπες τούτα τα λόγια που μου είπες, είναι αληθινά της λέει. Είναι μακαρισμένη εκείνη που με γέννησε και το γάλα της το οποίο έφαγα ως άνθρωπος για να σώσω τον άνθρωπο. Αλλά έχω να σου προσθέσω κάτι. Δεν είναι μακαρισμένη μόνον εκείνη που με γέννησε, αλλά είναι και μακαρισμένη εκείνη που ακούν τα λόγια μου και μακαρισμένη εκείνη που τα εφαρμόζουν και μακαρισμένη εκείνη που θα απολαύσουν τους σκόπους του. Ω Θεέ μου, ποιαν υπόσχεσιν δίδεσις εμάς τους αμαρτωλούς? Υπόσχεσιν ότι είμαι θα μακαρισμένη όταν ακούμε τον Λόγο του Θεού. Πότε ακούμε τον Λόγο του Θεού, αδερφοί μου? Ακούμε τον Λόγο του Θεού εις το Θείον Κήρυγμα. Ακούμε τον Λόγο του Θεού εις την Αγίαν και Ιεράν και Καινήν Διαθήκην, εις το Βιβλίο των Βιβλίων, εις το Ευαγγέλιο. Ακούμε τον Λόγο του Θεού εις τους πατέρας της Εκκλησίας όταν τους ανοίγουμε. Ακούμε τον Λόγο του Θεού εις συνάξεις ιεράς, συζητούντες και εμβαθύνοντες εις την Αγίαν Γραφή. Ακούμε τον Λόγο του Θεού εις πλήστας περιπτώσεις πνευματικών συγκεντρώσεων. Ακούμε τον Λόγο του Θεού όταν συζητούμε εμείς οι ίδιοι περί του Λόγου του Θεού. Ακούμε τον Λόγο του Θεού, αδερφοί μου, με μία λέξη, μόνον όταν αποκοπτώμεθα από τον κόσμο τούτον των μάταιων. Εν εναντία περιπτώσει δεν ακούμε τον Λόγο του Θεού, ακούμε τον Λόγο του Διαβόλου. Όπου και αν βρίσκεσαι, αδερφέ μου, όπου και αν περπατείς και όπου και αν στέκεσαι,
πρέπει μέσα στην διάνοιά σου να ομιλείς συνεχώς το Λόγο του Θεού, να ακούεται στην ακοή σου ο Λόγος του Θεού, να μην έχει ο διάβολος τόπο να εισέρθει για να σου βάλει τους λογισμούς τους ακαθάρτους, να συζητείς με το Ευαγγέλιο και με τον Χριστό μας, να συζητείς με την Παναγία μας, να συζητείς με τους Αγίους μας, να σκέπτεσαι μόνον εκείνα τα Άγια, τα Ιερά. Τότε ακούεις το Λόγο του Θεού. Όταν υμνείς τον Θεό και τον δοξάζεις, ενώ δες και ύμνεις πνευματικούς, όταν χαίρεσαι με τους αγγέλους και δοξάζεις τον Θεό μετά τον αγγέλο, όταν υμνείς με μία λέξη τον Θεό ακαταπάστος και τον δοξάζεις, τότε ακούεις το Λόγο του Θεού. Ναι, αδερφέ μου, αυτή τη στιγμή δεν θα παραλείψουμε να αναφέρουμε για τα σιεράς ακολουθίας. Ποιον λόγο του Θεού ακούμε όταν λειτουργεί ο ιερεύς, όταν ψάλλει ο ψάχτης? Φθάνει αυτά τα οποία ομιλούμε να τα κατανοούμε? Όχι να ψάλλει το στόμα και η καρδιά και η διάνοια να ευρίσκονται αλλού. Τότε μάταιος ο κόπος. Μακαρισμένος λοιπόν εκείνος ο οποίος ακούει το Λόγο του Θεού, και το θείον κήρυγμα είναι ουράνιον μάννα. Αυτό το οποίο έστελε ο Θεός στην έρημο και τρέφονται οι Εβραίοι, αυτό είναι το μάννα των αγγέλων, η τροφή των αγγέλων, η τροφή των Αγίων, η τροφή των δικαίων. Ναι, αδερφοί μου, ο Λόγος του Θεού είναι το μάννα του ουρανού. Είναι αυτό το οποίο τρέφει τα ψυχάς μας. Με αυτό το μάννα γλυκαίνεται η ψυχή μας και ενώνεται με τον Θεό. Μακάρι λοιπόν οι ακούοντες το Λόγο του Θεού. Μακάρι όμως και οι φυλάσσοντες αυτό. Μακαρισμένος είναι και εκείνος ο οποίος όχι τον ακούει το Λόγο του Θεού, αλλά το φυλάσσει. Και το είπε ο Κυριός μας. Λέγει ο Λόγος μου, λέγει, είναι τόσο γλυκής, ούτως ώστε όταν τον ακούν, λέγει, τα παιδιά μου, κατανοίγονται, χαίρονται, λέγουν μέσα τους, θα εφαρμόσω αυτά τα οποία ακούω. Αλλά υπάρχει ο εχθρός, αδερφοί μου, ο εχθρός, ο ακίμητος, δεν κοιμάται. Είναι ο εχθρός ο άσποντος, ο οποίος κατατρέχει τον άνθρωπο για να του ληστέψει την ψυχή. Είναι ο διάβολος, αδερφοί μου, ο αόρατος αυτός, εχθρός του ανθρώπου. Και τότε λέγει ο Κύριος μας, τα παιδιά μου, λέγει, ακούν το Λόγο του Θεού, αλλά χωρίζονται σε τέσσερις μερίδες αμέσως. Σε εκείνους, λέγει, οι οποίοι ακούν το Λόγο του Θεού και τους αρέσει, και δεν έχουν, λέγει, βάθος. Μόλις ακούσουν το Λόγο του Θεού, εκείνη τη στιγμή να γάλλονται. Κάτω δεν έχει, λέγει, βάθος. Είναι πέτρα. Υπάρχουν, λέγει, και οι άλλοι οι οποίοι ακούν το Λόγο του Θεού, λέγει, αλλά συμβαίνει το εξής. Μόλις εξέρθουν από τον ναό, λέγει, ή την ίδια ώρα ακριβώς, έχουν μέρημνες στο νου τους, στο μυαλό. Υπάρχουν οι μέρημνες, οι βιωτικές, λέγει, οι οποίες ομοιάζουν με αγκάθια. Και ακούν το Λόγο του Θεού και το μυαλό τους είναι πώς θα πολλαπλασιάσω τα γεννήματά μου, την εργασία μου, πώς θα ειδώ τον κόσμο τούτον. Και αυτά τα αγκάθια, λέγει, φυτρώνουν και σκεπάζουν το Λόγο του Θεού. Υπάρχουν και εκείνοι οι οποίοι ακούν το Λόγο του Θεού, αλλά, λέγει, η ψυχή τους έχει πλέον πορωθεί. Επορώθηκε, λέγει. Ακούν το Λόγο του Θεού, κουτσομπολεύουν τη στιγμή εκείνη. Κάνουν τάχατες και καλά ότι διαβάζουν, ότι κοιτάζουν άλλα πράγματα. Ακούν τον Λόγο του Θεού, αδιαφορούν, λέγουν άστον να λέγει, δικαίωμά του είναι να κάνει ό,τι θέλει. Ακούν τον Λόγο του Θεού, λέγει, και πάνω τους δεν μπαίνει καθόλου τίποτε. Ομοιάζουν με τον δρόμο απ' έξω που τον πατούμε και περπατούμε, αδερφοί μου. Τέτοιος είναι ο άνθρωπος, ο διαστρεβλωμένος άνθρωπος, ο σκληρόκαρδος άνθρωπος. Αυτός ο οποίος έχει γίνει πλέον, κατά την φράση την κοινή, μουσαμάς, που πέφτει το νερό και φεύγει.
αλεξίσφαιρο, αυτοκίνητο το οποίο το χτυπούν οι σφαίρες και δεν το τρυπούνε. Όσα θέλεις πες του. Εκείνος δεν καταλαβαίνει τίποτε. Σκληρή η καρδία του ανθρώπου αυτού. Δεν διορθώνεται ποτέ. Δεν υπάρχει περίπτωση να διορθωθεί αυτός ο άνθρωπος. Νομίζει ότι τα ξέρει όλα. Νομίζει ότι των πάντων είναι γνώστης. Νομίζει ότι άλλος σαν εκείνος δεν υπάρχει. Νομίζει ότι ανέβει εις τους υψηλότερους εθέρας τούτου του κόσμου και κάτω από τα πόδια του είναι όλοι οι άλλοι. Δεν ταπεινώνεται, δεν εισέρχεται ο λόγος του Θεού μέσα του. Δεν έχει την χάρη του Θεού. Ακούει το λόγο του Θεού και εξαφανίζεται από τον διάβολο. Τον αρπάζει ο διάβολος. Όπως οι κόρακες, λέγει, ορμούν και τρώγουν τον σπόρον ο οποίος είναι πάνω στον δρόμο, λέγει, στον δρόμο που περπατεί, τον πατημένο δρόμο ο άνθρωπος, κατά τον ίδιο τρόπο ορμά ο διάβολος και αρπάζει το λόγο του Θεού και τότε ο άνθρωπος μένει ξηρός κατάξερος. Υπάρχει όμως και μια άλλη μερίδα την οποία μακαρίζει ο Κυριός μας, οι φυλάσσοντες αυτών, λέγει. Ποιον αυτόν φυλάσσουν, τι φυλάσσω? Φυλάττω το χρυσάφι, φυλάττω τους αδάμαντας, φυλάττω την περιουσία μου, φυλάττω το σπίτι μου, φυλάττω ό,τι ιερών έχω στούτο τον κόσμο, φυλάττω εκείνο το οποίο με οικοδομεί, φυλάττω το λόγο του Θεού. Το να φυλάξω το λόγο του Θεού σημαίνει να τον κρατήσω, να μην μου φύγει. Σημαίνει να τον τηρήσω, να μην τον αφήσω να χωρίς να τον πολλαπλασιάσω. Φυλάττω το λόγο του Θεού σημαίνει ότι μπαίνει μέσα μου και καρποφορεί. Και το είπε ο Κύριος μας. Η άλλη μερίδα, λέγει, των ανθρώπων ομοιάζουν με την γη την αγαθή, λέγει, που πέφτει το σιτάρι, καρποφορεί, λέγει, αναπτύσσεται, μεγαλώνει και το ένα σπυρί κάνει 100 σπυριά. Ω Θεέ μου, είμαι από αυτούς. Φυλάσσουμε τον λόγο του Θεού. Είμαι από αυτούς τους εκλεκτούς του Θεού. Έχουμε μακαρισμό μέσα μας. Επήραμε μακαρισμό από τον Κύριό μας. Μας επεσκέφθη ο μακαρισμός του που είπεν σήμερον, μακάρι οι φυλάσσοντες αυτών. Εάν ναι, αδερφοί μου, τότε έχουμε έναν άλλο μακαρισμό, την απόλαυση των αιωνίων αγαθών. Μακαρισμένοι, λέγει, εκείνοι οι οποίοι ήκουσαν τον λόγο μου, τον ετήρησαν τον λόγο μου και τώρα, λέγει, τους έχω εκ δεξιών μου. Ετοίμασα την βασιλεία μου την επουράνιον δι' αυτούς και θα ακούσουν της ευθέας μου φωνής όταν έρθω ή να αποδώσω εκάστο κατά τα έργα αυτού. Θα χωρίσω, λέγει, τον κόσμο από τα αριστερά και από τα δεξιά μου. Εκείνους που θα είναι αριστερά μου είναι εκείνοι οι οποίοι ήκουαν και με περιφρονούσαν. Εκείνοι οι οποίοι δεν τηρούσαν τον λόγο μου. Εκείνοι οι οποίοι έλεγαν ότι εμείς ανάγκη δεν έχουμε του Θεού τον λόγο. Ούτε αυτόν τον έχουμε ανάγκη. Διαρρήξουμε τους δεσμούς μας από αυτού, λέγει. Δεν έχουμε καμιά σχέση με τον Θεό. Αυτούς θα τους στήσω εξ αριστερών μου, λέγει. Εκ δεξιών μου θα στήσω εκείνους οι οποίοι ακούν τον λόγο μου, τηρούν τον λόγο μου, κοπιάζουν δια τον λόγο μου, αγωνίζονται να τηρήσουν τον λόγο μου, προσπαθούν πώς να κάνουν τον εαυτό τους πιο τέλειο, όπως είμαι εγώ τέλειος. Εκείνοι οι οποίοι αγωνίζονται στον κόσμο τούτον, αδερφοί μου, και οι άλλοι τους κοροϊδεύουν σήμερα. Εκείνοι οι οποίοι αγωνίζονται και οι άλλοι λέγουν, να τον Άγιο, ο Άγιος τα ξέρει όλα. Να η Αγία, αυτή τα ξέρει όλα. Θέλουν όλοι να την προσκυνούν. Αυτή τα γνωρίζει όλα. Να η Αγία, να ο Άγιος. Κορόιδο ο άνθρωπος. Μιχτηρίζεται, εμπέζεται ο άνθρωπος. Εις την εργασία του, εις τον δρόμο του, εις τη δουλειά του, εις το σπίτι του. Παντού εμπέζεται. Από τους οικείους πολλάκης. Ο φθόνος, το μίσος, πλιστάκης ο εμπεγμός, πλιστάκης ο κατατρεγμός από τους ιδίους. Πλιστάκης, αδερφοί μου, και ο θάνατος από τους οικείους. Δεν είναι αυτό το οποίο λέγομαι συχνά, ποιος σου βγάλε το μάτι σου? Ο αδερφός μου, λέει. Αυτός ο οποίος με γνωρίζει. Εχθροί του ανθρώπου, λέγει, η οικιακή αυτό, λέγει. Το είπε ο Κυριός μας. Αδερφοί μου, αυτοί, λέγει, που σήμερα ακούν κάθε εμπεγμόν δια το όνομά μου το Άγιο, λέγει, και το Ευαγγελιόν μου, αυτούς θα στήσω εκ δεξιών μου. Αυτούς θα μακαρίσω
και εις αυτούς θα δώσω την πληρωμή και θα τους πω δεύτε οι ευλογημένοι του Πατρός μου. Κληρονομήσατε την ετοιμασμένη ημίν βασιλεία από καταβολής κόσμου. Διατί, διότι εμείνατε πιστοί στο θέλημά μου. Υγωνίστητε άχρη θανάτου μέχρι της τελευταίας σας ρανίδος του αίματος. Εμείνατε πιστοί εις το θέλημά μου και τώρα, τώρα απολαύσατε τις βασιλείες μου της επουρανίου. Αυτής της βασιλείας, αδερφοί μου, διαπρεσβειών της Παναχράντου Δεσποινησιμών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, αυτής της βασιλείας των ουρανών ήρθε να γίνομαι κληρονόμοι. Αμήν. Σύνη